Θέματα ασφαλιστικού με τον πολιτικό αναλυτή και πρώην νομάρχη, τον κύριο Στέργιο Κατηχωρίτη, για όλη την πλούσια ατζέντα της ημέρας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κύριε Κατηχωρίτη. Καλησπέρα, καλή χρονιά, να είμαστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το ρεπορτάζ που προηγήθηκε και έχει να κάνει με τις εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Ένα πρόσωπο το οποίο θα φέρει έναν διαφορετικό προσανατολισμό, κύριε Κατηχωρίτη, μια ιδεολογικοπολιτική ανακατάταξη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή μία από τα ίδια? Ελπίζουμε ότι κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη. Από τη μια μεριά, ο μεγάλος αριθμός της προσέλευσης σημαίνει ότι κινητοποιείται και δραστηριοποιείται κυρίως ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, που αποτελεί και το μοτέρ κίνησης της οικονομίας και της ζωής σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε μια χώρα βιομηχανική, είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών. Σωστά. Και είναι λίγο πρόβλημα. Το μόνο στρώμα το οποίο μπορεί να κινήσει, αν θέλετε, την οικονομία και τη λειτουργία και το μοτέρ της, είναι ακριβώς ο μεσαίος αυτός χώρος. Ελπίζω ότι θα εκπροσωπηθεί επάξια, έτσι ώστε να έχουμε κάτι καλύτερο. Ποιος τον εκφράζει, εκτιμάτε, από την πολιτική σας εμπειρία, κύριε Κατηχωρίτη? Τώρα οι κάλπες έκλεισαν, οπότε δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Ναι, δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Το γνωρίζω. Η εμπειρία σας τι λέει? Μπορούν να εκφράσουν, ναι, αρκετά αξιόπιστα ακριβώς σε αυτό το χώρο. Έχουν και οι δύο τις δυνατότητες, έχουν και τη γνώση, αν θέλετε. Ναι, ναι. Και μπορούν. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία αντιπολίτευση, δεν είχαμε δηλαδή τη δεύτερη αυτή άποψη, αν θέλετε. Αυτό θα σας ρώταγα, γιατί εδώ και καιρό παρουσιάζεται ένα κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από την άλλη, πρέπει η Νέα Δημοκρατία με τον νέο αρχηγό, ποιος και να είναι αυτός, να προετοιμάζεται για την αντεπίθεση, αν θέλετε, κύριε Κατηχωρίτη. Γιατί... Ναι, ακριβώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι καλό και για την ίδια την κυβέρνηση. Έτσι. Ναι. Σημαντικό. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Σας πάω τώρα στο ασφαλιστικό. Τρέχω τα θέματα για να κερδίσουμε χρόνο, κύριε Κατηχωρίτη. Γνωρίζετε... Υπάρχει, εμφανίζεται μια μεγάλη κινητοποίηση, γιατί πραγματικά όλοι πλέον ξέρουμε και όλοι πλέον έχουν κατανοήσει ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση, συνέχεια μπαίνουμε μέσα. Ήδη θα μπούμε μερικές δεκάδες δισεκατομμυρίων ακόμα θα χρωστάμε. Αντί δηλαδή σιγά σιγά το χρέος να μειώνεται, αυξάνεται. Τι και κάνουμε, κύριε Κατηχωρίτη, γιατί... να κινηθεί η οικονομία, ναι, τελικά δεν κινείται και περνάμε προς την ύφεση συνεχώς. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις που μπορεί να διορθώσουν την κατάσταση? Μιλάμε για αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Αν αυτό μετακυλιστεί και στους μισθούς των εργαζομένων, κύριε Κατηχωρίτη, είναι πολλά και ανοιχτά τα μέτωπα. Είναι πάρα πολύ ανοιχτά, ναι, αλλά είναι, αυτά έχουν υπογραφεί. Απλώς αναζητώνται τώρα ισοδύναμα. Αν πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε 10, το θέμα είναι θα πληρώσει ο Θανάσης, λέω, στην τύχη, ας πούμε, τα 5 και ο άλλος Γιάννης τα 5, ή θα πληρώσει τα 3 ο ένας και τα 7 ο άλλος. Το θέμα δεν είναι ποιος θα τα λύσει, το θέμα είναι το δεκάρικο το οποίο χρωστάς. Και αυτά έχουν υπογραφεί. Το αν θα βρεθούν τα ισοδύναμα έτσι ή αλλιώς είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη στιγμή πάντως η κυβέρνηση έχει μια κινητοποίηση μεγάλων διαστάσεων, γιατί βλέπετε και ο κύριος Κατρούγκαλος είναι στην Ευρώπη και βλέπει συνέχεια παράγοντες, ο κύριος Τσακαλώτος. Είναι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία και νομίζω ότι είναι η πιο εύστοχη πρωτοβουλία για να παρουσιάσει ακριβώς το πρόβλημα αυτό το οποίο λέμε. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Κύριοι, αποφασίστε να κάνετε κούρεμα. Να κάνετε τομή, να κάνετε απομείωση του χρέους. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει η οικονομία της Ελλάδος. Μάλιστα. Σας πάω και σε ένα ρεπορτάζ τώρα 25 χρόνια πίσω, κύριε Κατηχωρίτη, γιατί τα έχετε ζήσει και ως πρώην νομάρχης με τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα. Θα παρακολουθήσουμε και πλάνα αρχείου. Τα έχετε ζήσει, έγιναν και εκδηλώσεις μνήμης. Τι σημαίνει μετά από 25 χρόνια όλη αυτή η μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση που έγινε τότε? Τι σημάδεψε, κύριε Κατηχωρίτη? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ήμουν νομάρχης Αχαΐας, έτσι. Σωστά. Επειδή ανέλαβα πρωτοβουλίες πάνω εκεί σε μια στιγμή όπου όλο το θέμα πήγαινε να κουκουλωθεί. Εγώ ανέλαβα σαν νομάρχης Αχαΐας 10 Οκτωβρίου του 1993. Ήταν ακριβώς στη φάση που είχε αρχίσει να ξεχνιέται. Δεν το αφήσαμε, το βγάλαμε στην επιφάνεια. Και το αποτέλεσμα είδατε ποιο είναι. Καταδικάστηκαν ισόβια.
Αυτό είναι το... Σας τιμά που δεν το αφήσατε να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί... Σας τιμά που δεν αφήσατε να κλείσει αυτό το θέμα, να κουκουλωθεί, όπως είπατε, κύριε Κατηχωρήτη. Γιατί... Ναι, ακριβώς, και δεν έχω έτσι ταπεινοφροσύνες πάνω σε ορισμένα αυτά. Τέτοια πράγματα, πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά πάνω εκεί και υπήρχαν αντίξωες καταστάσεις. Υπήρχε η διάθεση να κλειστεί, να κουκουλωθεί το θέμα. Έντονα, μάλιστα. Θα μπορέσω κάποια φορά να πούμε και λεπτομέρειες πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Αλλά το άλλο που με ρωτήσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Σε τι μπορούσε και γιατί αυτή τη στιγμή και σε τι μοιάζει η κατάσταση, και θα σας πω την άποψή μου ευθέως. Τον κύριο Τεμπονέρα απεφασίστη να εκτελεστεί ουσιαστικά, και έφυγαν μέσα από την Ομαρχία, έφυγε η ομάδα η οποία έκανε την επίθεση και τσάκισε το κεφάλι του δύστιχου αυτού καθηγητού, μελωστό μάλιστα. Μέσα από την Ομαρχία ήταν ο κύριος Τάγαρης τότε νομάρχης, ο οποίος παρέδωσε σε μένα. Ναι. Συμπτωματικά τι μου δείχνει αυτό το πράγμα. Τότε μια ομάδα πανελλαδικά, αν θέλετε, της σκληράς δεξιάς, εμπεριείχε το μέσα ακριβώς στους χώρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης και η ισχυρή πλειοψηφία είχε τότε με 151 βουλευτές, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρεί το, αν θέλετε να το πω έτσι απλά, σόγαμπρος. Η πραγματική υποδόρια παρασκηνιακή δύναμη ήταν η σκληρή δεξιά, η σχεδόν φασιστική δεξιά η οποία κυριαρχούσε τότε. Άλλωστε γι' αυτό τον λόγο έχασε και ο ίδιος και τον... Πήγε για σκληρές μεταρρυθμίσεις και πολλά, ναι, είναι γνωστά. Μάλιστα, να κλείσουμε λοιπόν με ένα μήνυμά σας, κύριε Κατηχωρήτη, με αυτή την... Εννοώ ότι και σήμερα η δεξιά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπό αυτήν την έννοια μίλησα ότι υπάρχει μια σύζευξη. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κατηχωρήτη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλό βράδυ από την Αμία. Θα τα λέμε συχνά πυκνά με τις πολιτικές.